Γεια σα, καλώ ήρθατε σε ένα το Χαμόγελο. Το σημερινό θέμα, όπω έχετε ενημερωθεί, έχει να κάνει με τον κορονοϊό και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μα σε σχέση με αυτό το φαινόμενο. Έτσι, είναι μια εκπομπή που θα γίνει από του ψυχολόγου του οργανισμού μα, καθαρά εστιασμένη σε, στην επικοινωνία και στην πληροφορία που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μα. Θα επανέλθουμε και με επόμενη εκπομπή οι παιδίατροι του συλλόγου μα να, να απαντήσουν σε όλα αυτά τα ερωτήματα που άπτονται τη ιατρική. Φύσεως. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ανακοινώσαμε την α, εκπομπή α, «Ρώτα το Χαμόγελο και το θέμα του κορονοϊού, δεχτήκαμε πάρα πολλά ερωτήματα. Πολλά από αυτά έχουν μια κοινή βάση. Ε, πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που επικοινωνούμε με τα παιδιά μα, αλλά και πολλά έχουν να κάνουν με ιατρικέ συμβουλέ και τον τρόπο που μπορούμε εμεί να προφυλαχθούμε ή ε, άλλου είδου ιατρική φύση συμβουλέ. Θα επιστρέψουμε όμω στο κομμάτι αυτό που είπαμε, στο πώ επικοινωνούμε με τα παιδιά μα. Ε, οι ερωτήσει που μα κάνατε οι περισσότερες από αυτές, αν όχι όλες, έχουν έναν κοινό τόπο. Το φόβο και το άγχος και το πανικό που τελικά έχει προκαλέσει ε, όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού. Δεν βάζουμε το φόβο κάτω από το χαλάκι. Ο φόβος και ο πανικός, όπως ανέφερε είναι συναισθήματα τα οποία είναι αποδεκτά. Είναι συναισθήματα που πρέπει να, να αγκαλιάζουμε για να προχωράμε και, και παρακάτω. Ίσως το, το ζητούμενο έχει να κάνει περισσότερο με το πώς. Θα τα διαχειριστούμε αυτά τα, τα συναισθήματα και όχι πώ θα τα αποκρύψουμε, έτσι δεν είναι. Κρατάω αυτό που είπε. Ε, το συνέστημα του φόβου πρέπει. και τελίτσε-τελίτσε. Αυτό το πρέπει είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο φόβο είναι ένα συνέστημα που μα κληροδότησε η φύση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, για να εξελιχθούμε, ε, για να μπορέσουμε να, να, να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα και στι δυσκολίε τη. Άρα, ο φόβο είναι ένα συνέστημα που το, το περιμένουμε να, προ, να προκληθεί σε αυτέ τι καταστάσει. Πολλέ συμβουλέ κυκλοφορούν, έτσι, που συμβουλεύουν, μην φοβάστε, μην πανικοβάλλεστε, μην αγχώνεστε και η κοινή λογική λέει, μα καλά, πώς είναι δυνατόν να μην φοβάμαι, να μην αγχώνομαι, να μην πανικοβάλλομαι όταν αλλάζει, όταν μια χώρα γειτονική μας απομονώνεται, όταν υπάρχουν κρούσματα θανάτου ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, το πρώτο που κρατάω είναι αυτό το πρέπει. Το δεύτερο είναι το πώ. Mm. Το πώ σημαίνει έλεγχο. Ε, αυτό ακούω εγώ στα αυτιά μου. Ότι φυσικά και θα υπάρξει το συνέστημα του φόβου, αλλά σε μια άλλη ανάγνωση θα πρέπει να μάθουμε πώ να τον ελέγχουμε αυτό το φόβο. Έτσι, ε, δεν είναι. Ναι, Αν τα παιδιά νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο τη. Κατάστασες και ότι η οικογένειά του έχει τον έλεγχο τη κατάσταση, τη συναισθηματική, αλλά και στι εξηγήσει που δίνονται, τότε ε, ίσω να μειώσουν και λίγο αυτό το, το συνέστημα. Ε, σίγουρα πρέπει να μιλούμε καθησυχαστικά στα παιδιά μα, αλλά με ειλικρίνεια ταυτόχρονα. Okay. Τι σημαίνει αυτό, Απαντήστε στον φόβο των παιδιών σα, μοιραζόμενοι και τον δικό σα φόβο και ανησυχία, αλλά εξηγήστε του τι συμβαίνει πραγματικά με αυτόν τον, τον ιό, πρακτικά. Και σκέφτομαι τώρα ότι κάποιο μπαμπά ή κάποια μαμά που μα ακούει μπορεί να αναρωτηθεί γιατί ξέρω εγώ τι πραγματικά συμβαίνει, mm. γιατί ξέρω εγώ, διαβάζω πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν πολλά πράγματα στο διαδίκτυο που πλέον είναι η βασική πηγή ενημέρωση. Γι' αυτό και θα σα συμβουλεύαμε το εξή. Σαν πρώτο βήμα, επιλέξτε τι πηγέ ενημέρωση σα. Επιλέξτε πηγέ που ξέρετε ότι είναι έγκυρε και που δίνουν μια ουσιαστική πληροφορία. Για παράδειγμα, μια τέτοια πηγή μπορεί να είναι είτε το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, είτε η Εθνική ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία ή ακόμη, ακόμη και η εκπομπή που θα μεταδοθεί σε λίγε μέρε από το χαμόγελο του παιδιού, το Ρότα το χαμόγελο, με του παιδίατρους που θα αναλύσουν την ιατρική πλευρά αυτή τη κατάσταση. Άρα, επιλέξτε, το πρώτο βήμα που έχετε να κάνετε με τη λήξη αυτού του βίντεο είναι να επιλέξετε τι πηγέ από τι οποίε θα ενημερωθείτε για αυτό τον ιό. Ετοιμάστε Έχετε ακούσει, έχετε και εσείς απορίες, προσπαθήστε να τις λύσετε μέσα από αυτήν την αναζήτηση και μετά να επικοινωνήσετε με τα παιδιά σας. Επικοινωνήστε με τα παιδιά σας και πάνω σε αυτό που λέει ο Στέφανος, προσπαθήστε να μην αποδώσετε ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Α, βέβαια. Δηλαδή το, το ζητούμενο εδώ δεν είναι να βρούμε ποιο ποιο φταίει για, όλο το, για όλη αυτή την κατάσταση, αλλά πώ θα αναπροσαρμοστούμε και πώ θα εξελιχθούμε σε αυτό. Τα παιδιά, όταν αποδίδονται ευθύνε κάπου, τείνουν να, πολύ εύκολα μετά να το υιοθετούν και να φοβούνται ακόμα περισσότερο ακριβώ γιατί του δόθηκε μια εξήγηση η οποία είναι λυπή. Φυσικά και αυξάνει και το αίσθημα τη ενοχή. Άρα, αν κάτι πάει στραβά ή οτιδήποτε άλλο, μπορούν να νιώθουν ότι έχουν και ένα μερίδιο ευθύνη για αυτό που του συμβαίνει. Είμα. Γιατί πολύ συχνά ακούμε ότι είδε σωτά δε κόλλησε ή δεν προσέχανε ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθήστε να περιορίσετε την, ε, την απόδοση ευθυνών που όλοι στο θυμό μα, μετά το φόβο έρχεται και ο θυμό, ε, που όλοι στο θυμό μα μπορεί να κάνουμε. Προσπαθήστε να το περιορίσετε αυτό με τα παιδιά, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Άρα, ουσιαστικές α, απαντήσεις χωρίς α, να κάνουμε το δικαστή, χωρίς να δικάζουμε δηλαδή, το κράτος, ε, τις ε, κρατικές υπηρεσίες ή οποιονδήποτε άλλο. Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για το πώς πρέπει θα, θα πρέπει να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτή την πανδημία που ζούμε. Και εδώ έρχεται και το δεύτερο κομμάτι του ελέγχου. Του, του, του φόβου, έτσι. Ποιο είναι το δεύτερο κομμάτι, είναι η, η αυτοπροστασία μας. Mm -hmm. Δείξτε στα παιδιά σας πώς να προφυλαχθούν από όλη αυτή την κατάσταση, πέρα από την ουσιαστική, πρακτική αξία και διάσταση Τη αυτοπροστασία, να μην κολλήσουν δηλαδή τα παιδιά, ε, τα βοηθάει και ψυχικά. Δηλαδή αυξάνει το αίσθημα του, αυτού, του, της, του ελέγχου, τη αυτοπροστασία, ε, πατάω γερά στα πόδια μου και κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για να προστατευτώ από έναν κίνδυνο που έχει προκύψει. Ποιοι είναι αυτοί οι μέθοδοι, mm. Να πλύνω. Ναι, μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μα, μπορούμε έτσι. να κάνουμε δηλαδή τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε πλέον όλοι μα, βασι... του βασικού κανόνε υγιεινής και πέραν των βασικών κανόνων, ίσω θα ήταν και χρήσιμο να εντάξουμε αυτούς τους κανόνες μέσα σε μία ρουτίνα, θα yeah. μπορούσαμε να πούμε. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι η ρουτίνα. Πολύ καλό αυτό που λες, γιατί πολλοί αναρωτιέστε όταν οι ψυχολόγοι, οι ειδικοί ψυχική υγεία τέλο πάντων λένε ότι προσπαθήστε όσο το δυνατόν να διατηρήσετε τη ρουτίνα. Και αναρωτιέται ο κόσμο, μα καλά, κλείσαν τα σχολεία. Έξι. Έχει αλλάξει όλη μα η ζωή. Πολλοί άνθρωποι πλέον δουλεύουν από το σπίτι. Έχει αλλάξει όλη η ρουτίνα, όχι μόνο ε, σε επίπεδο οικογένεια, αλλά σε επίπεδο κοινωνία. Mm -hmm. Πώ είναι δυνατόν να διατηρήσω τη ρουτίνα, όταν αυτή δεν υπάρχει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο που λε, γιατί στην πραγματικότητα. Αυτό που ακούω εγώ είναι ότι λε, φτιάξτε μια νέα ρουτίνα. Ακριβώ. Εντάξτε και παλιέ συνήθειε, όπω είναι η ώρα που ξυπνάμε, η ώρα που τρώμε ή οτιδήποτε άλλο. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να φτιάξετε μια νέα ρουτίνα που θα εμπεριέξετε και αυτέ τι διαδικασίε. Η, η, η ρουτίνα, έχει, η έννοια τη ρουτίνα έχει μια ψυχραιμία γενικά. Όταν λέμε να, να, να εντάξουμε αυτέ τι πρακτικέ με στη ρουτίνα μα, σίγουρα δεν θα τι εντάξουμε νευρωτικά, απότομα, με πολύ έντονο φόβο. Φοβόμαστε όλοι αλλά καλό είναι όταν περνούμε αυτά τα μηνύματα να τα περνούμε με μια ψυχραιμία και για το καλό των δικό μα και για το καλό των παιδιών και των παιδιών μα. σα-ίσα -ίσα που σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η ρουτίνα μπορεί να εμπεριέχει και διασκέδαση. Έτσι. Δηλαδή, μπορούμε μέσα στη ρουτίνα μα να έχουμε ένα επιτραπέζιο, μπορούμε να έχουμε μια ταινία, ένα σύριαλ που βλέπουμε όλοι μαζί και το συζητάμε. Να κάνουμε δηλαδή δραστηριότητε που ενισχύουν τον το πυρήνα τη οικογένεια, ερχόμαστε πιο κοντά, ε, διαβάζουμε ένα βιβλίο ή συζητάμε για ένα βιβλίο. Ακούμε ακόμη ακόμη. Το σκέφτομαι τώρα. Ακόμα και μπορούμε, ειδικά στου εφήβου που παίζουν αυτά τα, τα, τα βίντεο παιχνίδια, okay. τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπορούμε να, να προσπαθήσουμε να παίξουμε και εμεί μαζί mm -hmm. του. Δηλαδή να καταλάβουμε ακριβώ τι γίνεται. Ξέρω ότι πολλοί εφήβοι και έφηβε ε, δεν θα το θέλουν, αλλά προσπαθήστε να του πλησιάσετε ακόμη και με αυτόν τον τρόπο. Είναι, είναι μια υπενθύμηση ευγενική στο πλαίσιο τη οικογένεια ότι είμαστε όλοι μαζί και είμαστε ενωμένοι, και ίσω και αυτό είναι και το, ε, το μήνυμα που πρέπει να περαστεί. Ότι είμαστε, ελέγχουμε την κατάσταση, είμαστε ενωμένοι και αν ε, το θέσετε, εάν ακόμα και, και θεσμικά μπορούμε να υπενθυμίζουμε στα παιδιά μα ότι αυτή τη στιγμή έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούμε από όλο αυτό. Βέβαια, γιατί αυτό θα του ενισχύσει και το αίσθημα τη ασφάλεια. Δηλαδή, θα, προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσετε με μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να νιώσει τα παιδιά ότι ό,τι μπορεί να γίνει έχει γίνει. Είτε σε επίπεδο οικογένεια, αλλά είτε και σε επίπεδο πολιτεία. Δηλαδή, νοηματοδο... νοηματοδοτήστε με, συγχωρείτε, και το κλείσιμο των σχολείων, ότι δεν είμαστε διακοπέ. Mm -hmm. Έτσι, μπορεί κάποια παιδιά να το βιώνουν ω έτσι, αλλά δεν είναι διακοπέ, είναι ένα μέτρο προφύλαξη τη διασπορά του ιού. Θα πρέπει τα παιδιά να ξέρουν τι γίνεται και για ποιο λόγο γίνεται και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσετε να βάλετε μέσα στι συμβουλέ σα και άλλε καταστάσει. Κλείσαν τα σχολεία. Αυτό τι σημαίνει, δεν είμαστε διακοπέ. Θέλουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού. Άρα αποφεύγουμε τι πλατείε που συγκεντρώνονται πάρα πολλά παιδιά. Αποφεύγουμε ε, κλειστού χώρου που συγκεντρώνονται πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί κόσμοι. Ε, Αντιθέτω, μπορούμε να βγούμε να περπατήσουμε, να κάνουμε ποδήλατο μαζί, σαν οικογένεια. Mm -hmm. Γενικότερα να αποφεύγουμε. Ε, προσπαθήστε κι εσεί να το κάνετε αυτό. Στο πλαίσιο τη ατομική μα ευθύνη, να αποφύγετε του πολύ κλειστού χώρου, εκεί που συγκεντρώνονται πάρα πάρα πολλά άτομα μαζί. Ακριβώ. Χωρί να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσετε ο καθένα και η καθεμία την καθημερινότητά του, τη μοναδική του καθημερινότητα και τη σπουδαία του καθημερινότητα, όπω αυτή μπορεί να προσαρμοστεί. Ακριβώ αυτό που πε πριν, επειδή τα παιδιά θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διακοπέ. Δεν βρισκόμαστε σε διακοπέ ζούμε και προχωράμε και προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα θέμα με τον καλύτερο τρόπο όλοι μας ενωμένοι. Ακριβώς. Άρα πρακτικά, συνοψίζοντας όλα όσα έχουμε πει αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερωθούμε, να ενημερωθούμε από σωστέ και έγκυρες πηγές. Το δεύτερο είναι να συζητήσουμε τα παιδιά και να τα αφήσουμε να εκφράσουν ό,τι απορία θέλουν, ό,τι τα απασχολεί. Να αποφύγουμε να αποδώσουμε ευθύνες να δημιουργήσουμε μια νέα ρουτίνα, μια νέα α, πραγματικότητα και μεγάλη έμφαση στους, ε, στην αυτοπροστασία. Να αποφεύγουμε χώρους, να, ε, την ατομική μας υγιεινή είναι πάρα πάρα πολύ βασικό και για πρακτικούς λόγους τονίζω και πάλι, αλλά και για ψυχολογικούς, δηλαδή να ενισχυθεί το αίσθημα της ασφάλειας. Και, και επικοινωνώντας μαθαίνουμε ο ένας με τον άλλον, αλλά αν υπάρχει οποιαδήποτε απορία ή ερώτημα από κάποιον γονέα ή από κάποιο παιδί σχετικά με όλο αυτό, εξακολουθούμε ε, στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή τη ΣΟΣ 1056 να περιμένουμε τι ε, τις κλήσεις σας για να απαντήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστείτε και μαζί να βρούμε και μια λύση σε οποιοδήποτε θέμα και σε αυτό που έχει προκύψει τώρα. Το χαμόγελο του παιδιού θα συνεχίσει να είναι δίπλα σα μέσα από τα social media, μέσα από την ιστοσελίδα του αλλά και μέσα από την εκπομπή του Ρότα το χαμόγελο για να σα πλαισιώσει α, γύρω από αυτή τη νέα πραγματικότητα.